Καλωσορίζουμε τον κύριο Κώστα Μελά, οικονομολόγο, ειδικό επί των οικονομικών. Κύριε Μελά, στην Ελλάδα δεν είμαστε ακόμα καν στο δόξα τω Θεώ στην οικονομία, αλλά είμαστε συνέχεια στο βοήθα Παναγιά. Και μια και έρχονται και άγιες μέρες, το βοήθα Παναγιά έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Αν μας προκύψει κάτι στραβό, που είναι πολύ πιθανό, τι επιπτώσεις θα έχει στην ελληνική οικονομία? Εάν επεκταθεί ο πόλεμος, λέτε, στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή, το Ιράν με το συνεχίζει... Στην Ασένα του Ορμούζ. Ναι, όλα αυτά. Προσέξτε, εάν αυτό έχει επιπτώσεις καταρχάς με την τιμή του πετρελαίου. Εάν η τιμή του πετρελαίου, ο προϋπολογισμός έχει φτιαχτεί, αν δεν κάνω λάθος, με 82 δολάρια το βαρέλι, ήδη το έχουμε υπερβεί αυτή τη στιγμή, κινείται γύρω στα 90, και όλοι οι αναλυτές μιλάνε ότι ανεξαρτήτως το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή και τι θα γίνει με το Ισραήλ και το Ιράν, μάλλον ανωδικές είναι τάσεις και πηγαίνουμε προς τα 100 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως θα έχουμε ένα πρόβλημα στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών. Δηλαδή θα έχουμε μια αύξηση του ελλείμματος του ισοζύγιου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο είναι ηρίστο εμπαρόδο, το λέω ανοίγοντας μια παρένθεση, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, και δυστυχώς έπρεπε να έρθει η Μούντις να μας το θυμίσει, γιατί όλοι οι άλλοι το περνάνε λίγο αυρός υποσής. Επομένως, νομίζω ότι αυτό θα είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι, θα δούμε μήπως κλείσουν τα στενά εκεί από το Ιράν, αν δεχτεί κάποια επίθεση που θα έχει γενικότερες επιπτώσεις στις εμπορικές συναλλαγές. Το τρίτο κομμάτι είναι πιθανές ροές νέες μετανάστευσης, μια γενικότερη αναταραχή, και πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες εξυπακούεται ότι θα υπάρξουν, διότι αν αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου και δεν είναι κάτι συγκυριακό, αλλά είναι κάτι το διαχρονικό, εννοώ διαχρονικό, ότι θα περάσει στον πυρήνα του πληθωρισμού, όπως λέμε. Δηλαδή, ο πυρήνας του πληθωρισμού είναι οι τιμές των προϊόντων εκτός από τις τιμές της ενέργειας και των επεξεργασμένων τροφίμων. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα, πάλι ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, ο πυρήνας του πληθωρισμού είναι υψηλότερος από το μέσο πληθωρισμό που υπολογίζει η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελστάτ και η Eurostat στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε διάχυση και επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων σε όλα τα άλλα τα προϊόντα, εκτός από τα προϊόντα της ενέργειας. Γιατί η πτώση του πληθωρισμού, όπως ξέρετε, η μείωση του ρυθμού του πληθωρισμού, οφείλεται ότι έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές της ενέργειας. Άρα λοιπόν, να ευχηθούμε να μην γίνει κάτι που θα είναι, όπως το περιγράφεται, θα μεγαλώσει το κακό στην Μέση Ανατολή. Βέβαια, θα έχουμε και μειώσεις στο ρυθμό μεγέθησης του ΑΕΠ, θα έχουμε προβλήματα στις εξαγωγές μας προς την Ευρώπη, διότι όλα αυτά θα έχουν προβλήματα, θα δημιουργηθούν αλλεπάλληλα προβλήματα το ένα με το άλλο, και οι εμπορευματικές συναλλαγές δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν, πώς θα συνεχιστούν, άρα δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ευχόμεθα σε καμία περίπτωση, διότι η ελληνική οικονομία, δυστυχώς για εμάς, όπως πολύ σωστά το είπατε με το βοήθα του Παταγία μου κάθε φορά, δεν βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία μπορεί άνετα να αντιμετωπίσει εξωτερικά σοκ, όπως ήταν η πανδημία, όπως ήταν οι εξωτερικές, η διάσπαση των εφοδιαστικών αλυσίδων, ο πόλεμος στην Ουκρανία και πάει λέγοντας. Όλα αυτά, όπως ξέρετε, τα αντιμετώπισε η Ελλάδα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δαπανώντας πάρα πολλά δισεκατομμύρια, τα οποία κανένας δεν ξέρει που πήγανε, περίπου 60 δισεκατομμύρια δαπάνησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τους πόρους οι οποίοι έρχονται από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανοχής, οι οποίοι επίσης δεν ξέρουμε κυρίως προς τα που πηγαίνουν, ή μάλλον ξέρουμε προς τα που πηγαίνουν, αλλά δεν διαχέονται προς την κοινωνία. Αυτά τα πράγματα σιγά σιγά θα εκλείψουν. Συνεπώς, είμαστε
δεν είμαστε έτσι όπως λέμε τώρα. Ποτέ μια οικονομία η οποία έχει ένα χρέος τεράστιο που είναι υποχρεωμένη να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα 2,1%. Είναι θωρακισμένη η οικονομία παρά το ότι μέχρι το 32 υπάρχει μια ρύθμιση του χρέους. Το θέμα είναι ότι αυτή η ρύθμιση του χρέους είναι ρύθμιση, δηλαδή υπόκειται να συνεχίζουν να την αποδέχονται οι εταίροι μας, αυτοί οι δανειστές μας. Εάν δεν και αυτοί βρεθούν σε μια δύσκολη κατάσταση και η Ελλάδα βρεθεί επίσης σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν ξέρω πόσο βοήθεια θα δώσουν προς την ελληνική οικονομία. Θα ευχόμουν να δώσουν ανάλογοι με αυτά τα χρήματα που δίνουν προς τους Ουκρανούς, αλλά δεν νομίζω ότι θα μας τα δώσουν. Επομένως, νομίζω ότι να κάνουμε το σταυρό μας να μην γίνει κάτι μεγάλο, ας πούμε, να μην γίνει κάποια έκρηξη πολέμου στην Μέση Ανατολή. Άρα, επειδή η κυβέρνηση και όχι μόνο η κυβέρνηση έχει οχυρωθεί πίσω από αυτό το επιχείρημα του 2032, ότι μέχρι το 2032 δεν έχουμε θέμα με το χρέος, εσείς λέτε ότι επειδή οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες στον κόσμο όλο, όχι μόνο στην Ελλάδα, ουδείς μπορεί να επαναπαυθεί σε αυτή τη ρύθμιση, έτσι? Νομίζω είναι απολύτως σωστή η άποψή μου και οι άλλοι την ψελίζουν. Αν δείτε μεταξύ των γραμμών, ακόμα και η έκθεση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος και άλλοι αναλυτές τα ψελίζουν, δεν τα λένε όπως τα λέω εγώ ευθέως, διότι πράγματι θα μπορέσει η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, για να είναι εντάξει στις υποκριώσεις του 32, να παράγει τα πλεονάσματα το 2,1% εάν επέλθει αυτό που όλοι μας ελπίζουμε να μην επέλθει? Να, ένα ερώτημα. Αυτομάτως το χρέος και οι υποχρεώσεις μας δεν θα είναι όπως πρέπει. Άρα μπαίνουμε πάλι στη συζήτηση που σας είπα. Εάν οι εταίροι μας θέλουν, εάν οι εταίροι μας επιθυμούν, αν το ESM επιθυμεί και οι εταίροι μας, πιθανόν να κάνουν μια νέα ρύθμιση ή να πάνε παρακάτω το χρέος. Όπως θεωρούμε ότι τα 25 δισεκατομμύρια των ντόκων από τα δάνεια τα πρώτα του ESF, τα πρώτα δάνεια, εν πάση περιπτώσει, του 2011, τα 25 δισεκατομμύρια περίπου τα οποία πρέπει να πληρώσουμε το 2032, δεν να μπουν στο χρέος. Εάν μπουν στο χρέος το 25 δισεκατομμύρια του 2032, καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια καταστροφή. Έχουν υποσχεθεί ότι θα τα πάνε, θα τα επιμηκύνουν σε μήκος χρόνου, σε μάκρος χρόνου. Και πάλι και αυτό εξαρτάται από αυτούς και από τη συγκυρία. Κανένας δεν ξέρει τι θα είναι το 32. Έτσι δεν είναι? Κανένας δεν γνωρίζει πώς θα είναι η κατάσταση το 32. Κανένας δεν γνωρίζει πώς θα είναι το ευρώ. Κανένας δεν γνωρίζει πώς θα είναι η Ευρώπη. Κανένας δεν γνωρίζει. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία οι οικονομολόγοι γενικά και αόριστα μιλάνε για αβεβαιότητες, δεν έχει μεγάλο νόημα για τους οικονομολόγους αυτή η αβεβαιότητα. Διότι πρέπει να μπει μέσα στο σκεπτικό τους αυτό το πολιτικό, το γεωπολιτικό. Και εκεί με το γεωπολιτικό που θα μπει, αλλάζει άρδινη σκέψη της οικονομίας. Δηλαδή καταραίει η οικονομία, διότι με το γεωπολιτικό μπαίνει η ισχύς. Μπαίνουν οι απρόβλεπτοι παράγοντες της ισχύως και όχι απλά τυχαία γεγονότα ή εξωτερικά σοκ, όπως λένε οι οικονομολόγοι. Κύριε Μελά, δεν το έχουμε ξαναζητήσει αυτό το θέμα. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα απολύτως στο παραγωγικό μας μοντέλο. Αντιθέτως, παρουσιάζεται ως ανάπτυξη και από αυτή την κυβέρνηση η οικοδομή, το real estate, πείτε το όπως θέλετε. Όλοι μας, όσοι δεν έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε σπίτι, βλέπουμε με πολύ μεγάλη έκπληξη σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας να σηκώνονται πολυόρευες πολυκατοικίες και να μας λένε όλοι ότι τα διαμερίσματα έχουν προπολιθεί. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει? Εδώ είναι συμβαίνει ότι χρήματα τα οποία ήταν στην άκρη την περίοδο της πανδημίας, δεν θα τα χαρακτηρίσω μαύρα ή λευκά, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Δουλειά είναι της Τραπέζης Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομικών να τα βρει. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, μαζί με άλλα χρήματα τα οποία μπήκανε, δοθήκαν από τα 60 δισεκατομμύρια που έδωσε η κυβέρνηση
Μητσοτάκη στην προσπάθειά της να διασώσει την ελληνική οικονομία, πολλά χρήματα τα οποία έρχονται το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και ένας σημαντικός δανεισμός και άλλα χρήματα τέτοιου είδους, έχουν μπει σε μια διαδικασία οικοδόμησης του real estate, στην οικοδομή, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή, λόγω της χρυσής βίζας ή άλλων θεσμίσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση, υπάρχει μια ζήτηση από το εξωτερικό, μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό, αλλά αυτή η μεγάλη ζήτηση ανεβάζει τις τιμές. Ανεβάζοντας τις τιμές, αυτοί που έχουν τα χρήματα προσδοκούν σε μεγαλύτερες τιμές και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο εμείς στην οικονομία, εγώ προσωπικά θα το χαρακτηρίσω μια φούσκα, η οποία στη συνέχεια το ένα ανατροφοδοτεί το άλλο, δηλαδή οι προσδοκίες για μεγαλύτερες τιμές προκαλεί μεγαλύτερες επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το πράγμα συνεχίζει να μεγαλώνει μέχρι που φτάσει σε ένα σημείο, σε ένα πικ, το οποίο θα δούμε ποιο θα είναι και το οποίο θα δούμε εάν κάποια στιγμή θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Θα δημιουργήσει πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Έχει δημιουργήσει προβλήματα και στην Ισπανία και στην Πορτοκαλία και στην Αγγλία και σε όλες αυτές τις χώρες. Βεβαίως, η Ελλάδα έχει αυτό που λέμε τον τουρισμό που βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, οι προσδοκίες για να πέσει ο τουρισμός είναι λιγότερες από τις προσδοκίες να πέσει η βιομηχανία, η παραγωγή βιομηχανική στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης ή της Βόρειας Ευρώπης. Θα σας το εξηγήσω όχι οικονομικά, θα σας το εξηγήσω κοινωνιολογικά. Οι άνθρωποι που ζουν στη Δυτική Ευρώπη, αλλά και στις δυτικές χώρες ή σε αυτές που προσομοιάζουμε τις δυτικές χώρες, για αυτούς τους ανθρώπους, ο τουρισμός, οι 20 μέρες διακοπές, οι 15 μέρες διακοπές, είναι εκ των όνων κάνευ, είναι υπεράνω οποιοδήποτε άλλο θέματος. Η ζωή τους στις χώρες οι οποίες μένουν όλο τον υπόλοιπο καιρό είναι πολύ δύσκολη. Επομένως, για αυτούς το όνειρό τους ή τους έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση είναι να πάνε 15 μέρες σε ένα εξωτικό μέρος ή σε ένα ζεστό μέρος και επομένως λειτουργεί ο τουρισμός με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που θα λέγαμε ότι λειτουργεί ένα άλλο οικονομικό αγαθό. Άρα η Ελλάδα έχει αυτό το προτέρημα αυτή τη στιγμή, το οποίο το εκμεταλλεύεται και το υπερεκμεταλλεύεται και οτιδήποτε υπερεκμεταλλεύεται κάποια στιγμή θα γυρίσει μπούμεραγκ, όπως ήδη χτυπάνε σιρήνες στα μεγάλα νησιά μας τουριστικά, στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και στην Πάρο. Σιγά σιγά θα επεκταθεί και άλλο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, έχω ένα σπίτι σε ένα νησί, θα το ονοματίσω, το οποίο πριν 4 χρόνια, είμαι 25 χρόνια εκεί, πριν 4 χρόνια δεν πάταγε ξένος τουρίστας. Δεν πάταγε. Τώρα ξαφνικά τα τελευταία 3 χρόνια έχει γεμίσει. Το νησί δεν έχει ούτε υποδομές, ούτε ξενοδοχεία, ούτε να φας έχει, ούτε δρόμους έχει. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Κύριε Μελά, θα σας πω και εγώ, όχι ως οικονομολόγος, δεν είμαι οικονομολόγος, ως καταναλωτής, ότι και στον τουρισμό, σωστά είπατε ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα, αλλά βλέποντας την τουριστική καμπάνια της Τουρκίας, το Turk Aegean, η οποία είναι εντυπωσιακή, και ακούγοντας για τις τιμές που υπάρχουν απέναντι, νομίζω ότι και σε αυτό το επίπεδο κινδυνεύουμε να χάσουμε ακόμα και αυτό το πλεονέκτημα. Έχουμε γίνει πάρα πολύ ακριβοί. Δουλεύουμε αυτό το προϊόν, θα έλεγα λίγο να το πω, επιπόλαια. Και δεν ξέρω πόσο μπορεί να μας στηρίζει συνεχώς κάθε χρόνο ο τουρισμός. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να συγκρίνεται με χώρες που είναι στο ίδιο περίπου εισοδηματικό επίπεδο. Επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία έχει, έχει πολλά πλεονεκτήματα προς τις τιμές και προς τις υπηρεσίες, αλλά πιθανότατα να έχει άλλου είδους προβλήματα. Και έχει και κάποιες εναλλακτικές λύσεις η Τουρκία, παραγωγικά εννοώ. Εγώ επειδή έτυχε να ταξιδέψω κανένα δύο φορές πρόσφατα στην πυρωτική Ελλάδα, σε μεγάλες πόλεις, με εντυπωσίασε
η ερημιά που επικρατεί πλέον στην υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή έχει μαζευτεί όλη η Ελλάδα στην Αττική και όλο το υπόλοιπο σιγά σιγά αποψηλώνεται. Έχετε δίκιο, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε πολλά χρόνια. Τώρα συνέχεια αυτό το πράγμα κάποια στιγμή είπαμε να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε ορισμένου νέου στην αγροτική παραγωγή, αλλά τελικά φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε αυτό το πράγμα, διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι λειτουργεί μόνο στο μυαλό της, όχι στην πράξη, στο μυαλό της, με αυτό που θεωρεί ότι είναι οι νόμοι της αγοράς. Δηλαδή οι νόμοι της αγοράς ως προς την αποδοτικότητα. Δεν την ενδιαφέρει ούτε, όπως λέγαμε παλιότερα, η περιφερειακή ανάπτυξη, η μεταφορά πόρων, η συγκράτηση του πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς, αλλά και για λόγους εθνικούς. Δεν νομίζω ότι είναι μέσα στη λογική της αυτό το πράγμα. Επομένως, συνεχίζει να επενδύει, να επιτρέπει τις επενδύσεις ή να επιτρέπει τις μετακινήσεις των πληθυσμών, αφενός μεν εκεί που έχουν μεγαλύτερη απόδοση οι επενδύσεις και αφετέρου εκεί που έρχεται ο κόσμος και υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά και υπάρχει μεγαλύτερη μείωση της δύναμης του εργατικού μισθού, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει όμως, τώρα μου κάνει εντύπωση να σας πω κάτι, η διαρθωτική ανταγωνιστικότητα, να πω δύο πράγματα γιατί έχει μεγάλη σημασία. Από την έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, δεν θα πω δικά μου πράγματα, η έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος λέει για τη διαρθωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Προσέξτε, σύμφωνα με την κατάταξη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του Ινστιτούτου World Competitiveness Ranking του 23, η Ελλάδα το 22 έχασε δύο θέσεις από το 20. Στη μακροοικονομική επίδοση, 7 θέσεις χαμηλότερα από το 21. Κυρίως λόγω του υψηλού πληθωρισμού, του υψηλού ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και της υπογεννητικότητας. Τέλος, η Ελλάδα, λέει, υποβαθμίστηκε για πρώτη φορά μετά από 10 έτη προόδου στο δίκτυο αντίληψης της διαφθοράς του Οργανισμού Διεθνής Διαφάνεια, υποχωρώντας κατά 3 μονάδες. Στη φορολογική ανταγωνιστικότητα. Επίσης, δηλαδή, στη διαρθωτική ανταγωνιστικότητα, αυτά τα οποία καυχάται η κυβέρνηση ότι κάνει και αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο και το θεσμικό πλαίσιο ώστε η διαρθωτική ανταγωνιστικότητα να αυξηθεί και να μεγαλώσει, δεν είναι αλήθεια. Δεν επιβεβαιώνεται. Επίσης, η ανταγωνιστικότητα διεθνής, η ανταγωνιστικότητα ως προς το κόστος εργασίας. Έχουμε μία στασιμότητα ή μία αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας τα τελευταία 4 χρόνια, 3 χρόνια. Πάντα με τη στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Η οποία πού οφείλεται? Ότι το κόστος εργασίας στην Ελλάδα συγκρατείται πολύ σε μικρότερο βαθμό από το αντίστοιχο του εταίρου. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκε το 22 κατά 4%, στις υπόλοιπες χώρες, το 23 κατά 4%, στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκε κατά 6,5%. Δηλαδή, η συγκράτηση των εργατικών μισθών είναι αυτή η οποία δημιουργεί τη δυνατότητα να εξάγουμε αυτό το οποίο εξάγουμε. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Καρβονόπουλε. Αν παρακολουθήσετε τι έγινε σε όλα τα μνημονιακά χρόνια, ξαφνικά άρχισαν οι εξαγωγές να μεγαλώνουν τις ποσότητες που εξάγουν. Γιατί? Αφενός μεν για αυτό το λόγο και επειδή οι Έλληνες, μη έχοντας τη δυνατότητα, δεν μπορούσε να αγοράσει περισσότερα προϊόντα. Άρα εξαναγκάστηκαν να εξάγουν. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία μπορώ να σας πω, τα οποία κάποτε πρέπει να τα ανακοινώσουμε. Η μεγέθυνση του ΑΕΠ. Το κύριο επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι εμείς μεγεθυνόμαστε περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Πόσο μεγεθυνόμαστε? 1,6-1,7 τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν είναι δά και κάτι τρομακτικό. Είναι αυτό. Με εισδροή πόρων από τον τουρισμό τεράστιους και με εισδροή επενδύσεων από το Ταμείο Ανθεκτικότητας, τα οποία το 26 θα σταματήσουν. Επίσης όμως, αυτή τη μεγέθυνση κάπου την πληρώνει η Ελλάδα. Την πληρώνει με τα ελλείμματα του συζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Την πληρώνει, παραδείγματος χάρη, με τον πληθωρισμό κέρδους που έχει δημιουργηθεί. Τράπεζα της Ελλάδος,
Εγώ τα λέω από το 2022, Νοέμβριο, τα έχω γραμμένα, είναι δημοσιευμένα, το Νοέμβριο του 2022. Η Τράπεζα της Ελλάδας, προχτές, λοιπόν, είπε ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος πληθωρισμός κέρδους το 20, το 21 και το 22. Τεράστιος πληθωρισμός κέρδους. Τρίτο παρατήρηση. Τα λέω επί τροχάδιν. Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι έρχονται άμεσες ξένες επενδύσεις. Πράγματι έρχονται άμεσες ξένες επενδύσεις. Βεβαίως οι άμεσες ξένες επενδύσεις ακολουθούν αυτό που είπα προηγουμένως. Εκεί που τους επιτρέπει η κυβέρνηση και εκεί που θέλουν να επενδύσουν. Στο real estate, στα χρηματοπιστωτικά, στις ιδιωτικές αγοροπολισίες ακινήτων, δηλαδή οι Έλληνες πουλάνε τα σπίτια τους κτλ. Αλλά συγχρόνως, κάτι το οποίο δεν λέγεται, είναι ότι έχουμε και εκροή άμεσων ξένων επενδύσεων. Και μάλιστα στον τομέα της μεταποίησης. Δηλαδή οι τέσσερις βιομηχανίες, οι οποίες έκλεισαν το 23, από το 23 μέχρι ένα χρόνο, το προηγούμενο χρόνο, οι τρεις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν θυγατρικές πολυεθνικών. Αυτά τι είναι? Δεν είναι εκροή άμεσων ξένων επενδύσεων? Είναι εκροή άμεσων ξένων επενδύσεων. Και μάλιστα του μεταποιητικού τομέα, δηλαδή αυτού το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να μεγαλώσουμε την παραγωγική μας βάση και να μην είμαστε εξαρτημένοι απολύτως από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει, είναι πολύ ποικίλα τα προβλήματα αν θες να τα ψάξεις και να είσαι αντικειμενικός κριτής. Τελευταίο θα σας πω. Είναι δυνατόν το spread ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και επιτόκια χορηγήσεων στην Ελλάδα να είναι 6% ανερχόμενα και στις υπόλοιπες χώρες να είναι 2-1,5% και κατερχόμενο? Και δεν μιλάει κανένας. Ποιος ελέγχει αυτή την κατάσταση? Κάποιος δεν πρέπει να την ελέγχει? Κανένας δεν μιλάει. Άρα λοιπόν, να μην πω τώρα τα γνωστά για την αγοραστική δύναμη που είμαστε προτελευταίοι και όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε προτελευταίοι και είμαστε προτελευταίοι. Δεν είναι η σημασία ότι είμαστε πιο προτελευταίοι. Σημασία είναι ότι μας έχουν περάσει, γιατί οι ρυθμοί μεγέθυνσης των υπολείπων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης είναι τεράστια. Εμείς κάνουμε πολύ μικρά βήματα, πολύ μικρά βήματα, δηλαδή είμαστε στο 61 και πήγαμε στο 63 τα τελευταία τρία χρόνια. Η Βουλγαρία ήταν στο 50 και πήγε στο 61, δηλαδή του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα η Βουλγαρία θα μας έχει περάσει το κατακεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης και θα είμαστε τελευταίοι. Επομένως, όλα αυτά τα θέματα δεν πρέπει να μπουν στη συζήτηση. Πέρα από την ακρίβεια την οποία είπατε, η οποία είναι ανυπόφορη πλέον η ακρίβεια, πέρα από τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος, πέρα από τα προβλήματα του κράτους δικαίου, πέρα από τα προβλήματα τα εθνικά κτλ. Σας μιλάω μόνο για τα οικονομικά. Δεν πρέπει να τεθούν. Δεν τίθεται. Ναι. Δεν συζητάει κανένας γι' αυτά. Επειδή είμαστε σε μια Ευρώπη η οποία επίσης φαίνεται ότι ασθμένη και έχει κάνει σε όλους μας εντύπωση η επιμονή της σε αυτό το αντιρωσικό μέτωπο το οποίο τη στοιχίζει. Πιστεύετε ότι αυτό που βλέπουμε να στείνεται σιγά σιγά, δηλαδή η πολεμική οικονομία που είπε ο κύριος Μπορέλ, η πολεμική βιομηχανία, μπορεί να καλύψει άλλους κλάδους που έχουν πάρει την κατηφόρα? Γελάτε, έχετε δίκιο. Τώρα, αν μου λέτε τι είπε ο κύριος Μπορέλ, πάμε πάρα πολύ, αλλά δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση, όπως δεν έχω και σε καμία εκτίμηση την πρόεδρο της Επιτροπής. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία λέει ή δεν ξέρει, ή δεν ξέρει πώς κτίνεται μια αμυντική βιομηχανία, ή δεν ξέρει τι πάει να πει ασπίδα πυρηνική των Ηνωμένων Πολιτειών και μια σειρά άλλα πράγματα πάνω από την Ευρώπη, ή δεν τα γνωρίζει ή κάτι άλλο ρόλο παίζει. Μαζί με την κυρία Φορντελάιεν, η οποία, όπως ξέρετε, πήγε σε αυτή τη θέση από Υπουργός Άμυνας με στόχο να φτιαχτεί μια αυτόνομη βιομηχανία της Ευρώπης μαζί με τον κύριο Μακρόν. Κυρία Φορντελάιεν, ναι. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά, πώς θα σας πω, είναι αστεία και εμένα προσωπικά με προκαλούν το γέλο, ξέρετε γιατί. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτό το μεταμοντέρνο κράτος που ιδρύθηκε λέγοντας ότι δεν υπάρχει εχθρός. Ότι δεν έχει εχθρό. Δεν υπάρχει εχθρός. Εμείς είμαστε ένα ειρηνικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λέω για τις χώρες. Είμαστε ένα κράτος το οποίο επιθυμούμε την ειρήνη. Δεν δέχουμε στρατό. Δεν θέλουμε το εμπόριο να αντικαταστήσει τον πόλεμο. Και ξαφνικά τώρα
ανακάλυψαν την πραγματικότητα. Δηλαδή ότι βεβαίως υπάρχουν εχθροί. Και αν δεν υπάρχουν εχθροί, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, σας λέω άλλος, ούτε ο Μακιαβέλη, ούτε ο Χόμπς, ούτε ο Κλαούσεβιτς, αλλά ο Αριστοτέλης, πρέπει να τον εφεύρεις, τον εχθρό. Επομένως, ξαφνικά τώρα ανακαλύψανε ότι υπάρχει εχθρός και είναι η Ρωσία. Καλά κάνουν, τον έχουν ανακαλύψει. Όμως, δεν πρέπει να μας παρασέρουν σε μια κατάσταση σαν την οποία εμείς θα βγούμε απολύτως ζημιωμένοι. Να μας εξηγήσουν τι θέλουν να κάνουν και όχι κάτι το οποίο να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Το να διαβάζω ή να σιγοντάρω, παραδείγματος χάρη, το ειρηνευτικό σχέδιο του Ζελένσκι που το διάβαζα χθες. Τι να πω δηλαδή. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Άδικο η Ρωσία. Ενάντια στη Ρωσία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς το λύνουμε. Πώς το λύνουμε. Αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται θεωρητικά. Λύνονται με διαπραγμάτευση. Διότι, γιατί κάνεις τον πόλεμο, κύριε Καρπονόπουλο? Για να κερδίσεις την ειρήνη τον κάνεις τον πόλεμο. Δεν πολεμάς στο διενεκές. Γιατί να πολεμήσεις? Άρα λοιπόν, ποια είναι η πραγματικότητα? Με αυτή την πραγματικότητα πρέπει να συγκρουστούμε, να δούμε. Θέλουμε να κάνουμε νέο τείχος όπως είχαμε το ψυχρό πόλεμο, να το κάνουμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Να το κάνουμε όμως. Παρότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η Ρωσία έχει απόλυτη θέση ως μεγάλη πλανητική δύναμη, την οποία δεν θέλει να την αναγνωρίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Ναι. Από το δόγμα Μπρεζίνσκι ξεκινάνε όλα. Έτσι. Στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Είναι δυνατόν η Ρωσία να μην έχει θέση, να μην έχει λόγο στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια? Ξέρετε, την ίδια ώρα που η Ευρώπη εμφανίζεται ότι θέλει να καταλάβει τη Μόσχα ή δεν ξέρω τι, ή επισημαίνει τον κίνδυνο της Κίνας, οικονομικά θα σου το πω πάλι με ένα παράδειγμα, γιατί παραλαμβάνω, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Στον κλάδο των αυτοκινήτων, ας πούμε, μου έλεγε ένα στέλεχος εταιρείας μεγάλης ότι οι Κινέζοι έχουν εισβάλει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουμε γυρίσει στα επίπεδα της δεκαετίας του 90, δηλαδή τότε θυμάστε που χρεώναν και το δεξί καθρέφτη, ας πούμε, έξτρα. Έχουμε τα αυτοκίνητα τελείως γυμνά. Και αναρωτιέσαι ότι δεν βλέπουν οι Ευρωπαίοι ότι χάνουν στην οικονομία. Ας αφήσουμε τους στρατούς. Οικονομικά, δηλαδή, έχουν παραδοθεί. Από τη στιγμή, αυτό είναι ένα ωραίο θέμα και τεράστιο θέμα, αν θέλετε κάποια στιγμή μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενώς. Είναι ένα τεράστιο θέμα, διότι αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος, μάλλον η χώρα που υφίσταται τις μεγάλες απώλειες και τα μεγάλα προβλήματα είναι η Γερμανία. Ναι. Ειδικά και στον τομέα της αυτοκινητομηχανίας. Ειδικά, προσέξτε, ο οποίος τομέας της αυτοκινητομηχανίας με την αιμονή και την επιμονή των Γερμανών έχει καταδικάσει όλη την Ευρώπη να μην παράγει υψηλή τεχνολογία. Διότι η τεχνολογία των αυτοκινήτων είναι μια μεσαία τεχνολογία. Και έχει αποτρέψει τις επενδύσεις στα τσιπάκια. Η Ευρώπη δεν παράγει τσιπ. Έχει μια μικρή εταιρεία γαλλογερμανική η οποία δεν παράγει τίποτα, ελάχιστα, και τώρα έχει τα τελευταία χρόνια πρόπερση, αν δεν κάνω, καλέσαν την Intel να τους δώσουν 20 δισεκατομμύρια, η Intel να φτιάξει εργοστάσιο. Δηλαδή, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Απ' την άλλη μεριά, η όλη οικονομική λογική που διέπει το οικοδόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η γερμανική λογική, δεν επιτρέπει τουλάχιστον την ευελιξία που έχει ο Biden να δώσει 3 εκατομμύρια για τις επενδύσεις, να δώσει χρήματα να ξανάρθουν βιομηχανίες να επιστρέψουν στην Αμερική. Γιατί πολλές ευρωπαϊκές φεύγουν και πάνε προς τα εκεί. Επομένως, η Ευρώπη, η Γερμανία καταρχάς, δεν έχει την ευελιξία στην οικονομική πολιτική. Έχει τις αιμονές με την πράσινη ανάπτυξη, άλλη τεράστια αιμονή. Άμα διαβάσατε, οι Γερμανοί αυτοκινητοβιομηχανοί παράγουν πάλι κατά κόρον αυτοκίνητα με βενζίνη, διότι οι άνθρωποι θέλουν αυτοκίνητα με βενζίνη και δεν θέλουν αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Τα λένε αυτό είναι ο πρόεδρος, προχτές το διάβαζα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αιμονές που έχουμε στην Ευρώπη, ειδικά από τη Γερμανία, και η αδυναμία, η παντελής αδυναμία οποιασδήποτε άλλης χώρας να μπορέσει να πει κάτι το διαφορετικό. Το κραυγαλαίο παράδειγμα υπάρχει από την Ιταλία με τη Μελόνι. Θυμάστε τι έλεγε η Μελόνι? Εγώ, επειδή
Έχω ζήσει χρόνια στην Ιταλία και την παρακολουθώ κάθε μέρα. Λοιπόν, θυμάστε τι έλεγε. Έχετε δει πιο υποδουλωμένο άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Αμερικάνους? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Επομένως, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Ευρώπη κατά την άποψή μου. Εμείς πάμε τώρα για ευρωεκλογές. Αυτός ο κίνδυνος για την ακροδεξιά, το οποίο συνέχεια είναι μια καραμέλα. Αν δείτε από τα κόμματα των συντηρητικών που είναι η Μελόνι και μια σειρά άλλη, που λέγεται ακροδεξιά συντηρητικά κόμματα, τα μισά εξ αυτών είναι σε κυβερνήσεις. Ποιος κίνδυνος, μου λέτε τώρα? Τα μισά από αυτά είναι μέλη των κυβερνήσεων των χωρών αυτή τη στιγμή. Γιατί μιλάμε τώρα? Ποιο κίνδυνο? Έχετε δίκιο. Κύριε Μελά, εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάσταση της ελληνικής οικονομίας, ας ελπίζουμε. Να σας ζητήσουμε κάποια στιγμή, ίσως μετά το Πάσχα, να σας ταλαιπωρήσουμε λίγο να έρθείτε εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ. Για μια ακόμα πιο αναλυτική κουβέντα. Για να καταλάβουμε, ξέρετε, είναι και πολύ επικίνδυνη η ψευδέστηση που έχει ο κόσμος, ότι είμαστε θωρακισμένοι, καλά πάμε, έχουμε ανάπτυξη, η οίκη μας... Να σας πω κάτι. Ναι. Να σας διακόψω. Βεβαίως. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα κατά την άποψή μου, τη φτωχή μου άποψη, που έγινε από Έλληνα πολιτικό στην Ελλάδα όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρώ, συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρώ? Ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού τότε Σιμίτη ότι είμαστε πλέον η ισχυρή οικονομία και καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι με τους άλλους Ευρωπαίους και μιλάμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από κανένα. Αυτό άλλαξε τα μυαλά και τη συνέστηση και τη συνείδηση και τη συμπεριφορά όλων των Ελλήνων. Ότι είμαστε πλέον, σε 3 χρόνια που ανέλαβε ο κύριος Σιμίτης, είμαστε η ισχυρή οικονομία της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα τα ξέρετε. Τώρα το να ρίχνουμε την ευθύνη στον Α, στον Β και στον Γ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελά. Σας περιμένουμε για να κουβεντιάσουμε και τι θα μπορούσε να γίνει, που είναι πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί ακούμε πολλά και διάφορα για τους BRICS, για το ένα, για το άλλο. Καλό είναι να κάνουμε μια κουβέντα, να μας πείτε τι εναλλακτικές υπάρχουν, αν υπάρχουν εναλλακτικές. Ευχαρίστω. Να είστε αν και καλά. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολες οι εναλλακτικές. Να είμαστε φιλαλίτες. Θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.